Γεια σου, Λάμπρο! Γεια σου, Λάμπρο! Εμείς εικόνες, είσαι και μικρότερος, βέβαια. Εθνικά, α, λες από σεβασμό. Από σεβασμό, βέβαια. Όχι, να σου πω κάτι και στον Κρατερό και στην Κατερίνα τότε πρέπει να σηκώνεται. Πού δεν ξέρεις τι σηκώνεται. Σηκώνεσαι. Είμαι όρθιος. Είναι όρθιος. Καλώς ήρθες. Καλώς βρήκα, σε ευχαριστώ πολύ για την. Ξεκινήσαμε με μια πορεία με το αυγό. Ναι, ότι πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει στο Masterchef αν δεν ξέρει να κάνει αυγά. Έλαντε. Για όνομα του. Α, και εσύ δεν ρωτιέσαι. Εντάξει. Οκ, είναι ένας διαγωνισμός μαγειρικής. Και τα αυγά είναι πολύ βασικά. Λέγαμε το Θανάση, μήπως μας πεις 10 πράγματα που δεν ξέρουμε για σένα. Γιατί η αλήθεια είναι παρόλο που είσαι στη τηλεόραση συνεχώς, συνεντεύξεις δεν δίνεις. Δεν έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις. Ναι. Ελάχιστα βασικά. Εντάξει, τώρα σας θα κάτι θα πω. Ναι, θα τα δίνεις λίγα-λίγα. Γεννήθηκες. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Από τα βασικά. Γεννήθηκα στην Αμερική. Πόσο πιτσιρίκος είσαι. Τώρα πόσο χρόνο είμαι. Ναι. 28. Το πότε γεννήθηκες. Το 91. Το 92 κόλλησα ένσημα εγώ. Αυτό έχω να σου πω. Τα πρώτα μου ένσημα. Ναι. Ωραία. Γιατί γεννήθηκες στην Αμερική. Γεννήθηκα στην Αμερική γιατί οι γονείς μου βρίσκονταν εκείνη την περίοδο εκεί. Ναι. Η μητέρα μου έχει μεγαλώσει στην Αμερική πολλά χρόνια. Α, ωραία. Ζούσα με τον παππού μου. Ήταν εκεί και έτυχε εκείνο το διάστημα να είναι στην Αμερική και γεννήθηκα. Ωραία. Είμαι Αμερικανός επίκος δηλαδή. Βέβαια. Αλλά έχω μεγαλώσει μεσαμιώτης. Και Ισπανία πότε πήγες. Πιτσιρίκι. Ισπανία, λοιπόν, θα σα πω αυτήν την ιστορία, είναι πολύ ωραία. Α. Τη δεύτερη χρονιά που ήμουν στη σχολή μαγειρικής, ήθελα να πάω να δουλέψω κάπου πολύ καλά, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Και μπήκα στην ιστοσελίδα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, τώρα 18 χρονών. Ναι. Και έστειλα το βιογραφικό μου στα πρώτα. Από τα πρώτα 40, όσα με ενδιέφεραν. Θα έρθω να δουλέψω και δωρεάν ακόμη, το πες αυτό. Είναι δωρεάν, όχι. Α, είναι σύνηθες. Δούλευα ένα χρόνο 16 ώρες δωρεάν. Γι' αυτό με το γράψεις, είμαι πρόθυμος να δουλέψω. Λοιπόν. Και με τα πολλά μου έστειλε το 21ο εστιατόριο. Που ακόμα από το 2011 μέχρι τώρα διατηρεί 3 αστέρια Μισελέν, ο σεφ έχει 12, Μαρτίν Μπερασατέγκη λέγεται, Σαν Σεμπαστιάν. Ναι. Μου έρχεται το mail, μου λέει: μπορείτε να έρθετε να εργαστείτε μαζί μας, απλά θα πρέπει να κάτσετε μήνυμου 3 μήνες και από εκεί και πέρα, ναι. Αν θέλετε να συνεχίσετε και σας προσλάβουμε, καλώς. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, πήρα ένα λεξικό ισπανικό, δεν ήξερα λέξη, έκλεισα ένα εισιτήριο, πήγα εκεί, στο άγνωστο. Μέναμε στο μείον 2 60 άτομα, στο μείον 2 του εστιατορίου υπήρχαν 98 μάγειρες για 52 καθίσματα. Από τους οποίους πληρωνόντουσαν οι 7. Η μαμά σου τι σου είπε. Γιατί πράγμα. Για όλα αυτά. Τα ήξερε όλα αυτά. Εντάξει, τα έμαθε μετά. Ναι. Δεν τα είπες, κατάλαβες ότι δεν έπρεπε να τα πεις. Εντάξει. Και στο Masterchef πώς αποφάσισες να πας. Το Masterchef ήταν αυτό που με κράτησε στην Ελλάδα. Γιατί. Στις αρχές του 2017, λέω, φεύγω από τη χώρα, πάω να βρω καλύτερες ευκαιρίες. Γιατί τη χώρα αυτή. Ναι, και πάω στην Αμερική. Κλείνω εισιτήρια στις αρχές του Ιανουαρίου του 2017, γιατί είναι η θεία μου στη Φλόριδα αυτή τη στιγμή. Μετά πολλά, μέσα σε αυτό το διάστημα, γίνεται όλο, είμαι σε μια παρέα, σε μια κοινή παρέα και συζητάμε για το Masterchef, μετά πολλά στέλνω μια αίτηση. Την ξεχνάς και αυτή. Την αφήνω και αυτή, λέω, εντάξει, οκ. Μετά από 3 εβδομάδες μου έρχεται ένα μήνυμα. Το βλέπω, λέω, Masterchef, το ξεχάσει λίγο. Και μετά πολλά πήγα και 17 Απριλίου, που είχα το εισιτήριο που έφευγα για την Αμερική, ήταν και η ημερομηνία που μπαίναμε στα bootcamp, στους 50. Είχε περάσει όλη η διαδικασία και λέω, τι θα κάνω. Λέω, θα δοκιμάσω, πάω στο Masterchef. Αφήνω το εισιτήριο. Bye-bye. Α, το άφησες. Το άφησα, δηλαδή, αν δεν έμπαινες και το εισιτήριο, θα έχανες και το. Αν δεν, ναι. Αλλά λέω, εντάξει, πάω με στόχο να κερδίσω. Αυτό ήταν από την αρχή, από τους 50 πήγα έτσι. Τι έφτιαξες όταν είχες πάει. Είχα φτιάξει μία μπρουσκέτα με μοσχαρίσιο λουκάνικο. Είχα συνδυάσει κάποιες κουζίνες με ένα σοφρίτο που είναι μια ισπανική βάση με ντομάτα και. Ναι. Μέχρι και τα ξέρουμε όλα. Αρχίζει και λες τους αφρούς, θα τα κάνουμε. Κάτι μους αφρούς εκεί σε κάνω. Είχα βάλει ένα αυγό ορτικιού από πάνω, με λάδι τρούφας και ήταν εκπληκτικό. Α, ωραίο είναι. Πες μου κάτι αυτό με τα 30 λεπτά και τα 40 κλπ. Είναι όντως 30 λεπτά. Ναι, είναι όντως. Όταν του βάζουν μια δοκιμασία. Ναι. Γιατί να μην είναι αυτό. Όλοι προλαβαίνουν, όλοι. Δηλαδή στο δευτερόλεπτο. Δεν έχω δει εγώ κάποιον. Όχι. Ο χρόνος είναι ακριβώς. Δηλαδή. Είναι μία ώρα. Είναι 45 λεπτά, είναι 45 λεπτά. Έχει διαφορά από τότε που ήσουν εσύ με τώρα. Σαφώς και όσο περνάνε τα παιχνίδια, ο κόσμος πάει πιο προετοιμασμένος. Αλλά είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός μαγειρικής.
παίζεται σε 40 χώρες και το βασικό στοιχείο είναι η μαγειρική. Υπήρχαν άνθρωποι και στη δικιά σου τη φουρνιά που είχαν πάει για τη δημοσιότητα και όχι για τη μαγειρική? Ο καθένας πώς πήγε είναι δικό του κομμάτι. Το βλέπεις όλο αυτό, έτσι. Θέλω να σου πω ότι πηγαίνουν πάντα και άνθρωποι οι οποίοι μαγειρεύουν σπίτι τους για την οικογένειά τους και όντως μαγειρεύουν εξαιρετικά. Όμως λέγανε ότι είναι διαφορετικό το μαγειρεύω σπίτι μου και διαφορετικό το μαγειρεύω επαγγελματικά. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ το MasterChef κάποιος που μαγειρεύει σπίτι του? Έχω δει ανθρώπους να δουλεύουν στη Λάντζα και να φτάνουν σε επίπεδο να δουλεύουν στο ίδιο επίπεδο με εμένα. Είναι να το έχεις. Είναι το έχεις. Δεν έχει να κάνει ούτε ποια σχολή έχεις τελειώσει, ούτε τι βιβλία έχεις διαβάσει. Είναι να έχεις ένα ταλέντο, να το αγαπάς και νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έχουν σπουδάσει αυτό που κάνουν εν τέλει επιτυχημένα. Α, εκεί έχεις καταλήξει. Νομίζω ναι. Εσένα πώς σου μπήκε η μαγειρική? 5 με 6 χρονών είχα αποφασίσει να γίνω μαγείρες. Αλήθεια? Ναι. Μεγάλωσα σε ένα χώρο το καλοκαίρι στη Σάμο, ένα ξενοδοχείο. Και έμπαινα μέσα στις κουζίνες εκεί και μου μπήκε το μικρόβιο. Ναι. Ίσως ήταν μια κουβέντα που είχα ακούσει μικρός, ότι οι καλύτεροι μάγειρες είναι άντρες. Ναι. Ξέρεις, πολύ μικρός. Ναι, το λένε μέσα. Αυτό, ναι. Ακόμη και τώρα αυτό το λένε. Μου είχε μείνει. Ναι. Ακόμη και τώρα το λένε, ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι οι καλύτερες μαγείρισες είναι οι γυναίκες. Όμως, το επίπεδο και την πίεση μπορούν να την αντέξουν περισσότερο οι άντρες. Όχι δεν μπορούν οι γυναίκες, αλλά μπορούν να το αντέξουν περισσότερο. Ήσουν ποτέ υποψήφιος για αποχώρηση? Μια ή φορά. Όχι. Α, ήσουνα. Τι έχεις κάνει? Έκαψες το. Όχι. Έβαλες πολύ αλάτι. Νομίζω ότι είχα παίξει safe για τρίτη συνεχόμενη φορά ασιατική κουζίνα. Είσαι πολύ καλό στην ασιατική μας, είπε ο Αποστολάκης. Ναι, όντως. Σε εξέριξε συμπαθή. Ασχολούμαι πολύ με το σούσι και την Ιαπωνέζικη κουζίνα, αλλά τώρα εντάξει, επειδή βρίσκομαι στην τηλεόραση, δεν μπορώ να το αναδείξω τόσο πολύ. Υπήρχαν επεισόδια που τους έβαλαν να κάνουν κοτόπουλο. Εμείς δεν το πετύχανε. Πώς μπορείς να αποτύχεις το κοτόπουλο? Πολλές φορές όταν αγχώνεσαι, μπορεί να είναι να κάνεις ένα αυγό βραστό. Αλλά λες, όπα, τι να κάνω. Το σκέφτεσαι λίγο, λες και είναι πυρηνική φυσική. Ναι. Αλλά... Εσύ δεν αγχώθηκες ποτέ? Ναι, σίγουρα αγχωνόμουν. Ναι. Αλλά δεν μου έβγαινε, μου ήταν παραγωγικό άγχος. Αυτά έρχονται και σου μιλάνε και πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται γιατί okay, κάνεις ναι. Καλά και, ναι, okay. Και εκείνη την ώρα κάνεις και 10 πράγματα ταυτόχρονα. Εγώ δεν ξέρω, σας παρακαλώ, πηγαίνετε δίπλα. Έβλεπα σε ένα επεισόδιο πρόσφατα που ήταν μια κοπέλα η οποία προσπαθούσε να ξεχωρίσει τον κρόκο από το ασπράδι. Α, πολύ εύκολο. Όχι για εκείνη. Εντάξει, γιατί έτρεμαν και τα χέρια της και το ρίχνε μέσα στην κουβά. Ναι. Είχε καταστρέψει όλα τα αυγά. Αλλά ήταν okay. Πάνω το κεφάλι και της λέει τι κάνεις, θα τα καταφέρεις. Να πω εγώ το εξής. Όταν είσαι επικεφαλής σε μια κουζίνα, θα πρέπει παράλληλα να δουλεύεις και να μιλάς, να κατευθύνεις τους υπόλοιπους. Οπότε είναι μια βασική. Ναι, σωστό και αυτό. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας μάγειρας που θέλει να διοικήσει. Συμβουλεύεσαι κάποιον? Κάνω life coaching αρχικά από 22 χρονών. Α, έχεις life coach. Ναι. Γιατί το κάνεις από 22 ετών? Για προσωπική ανάπτυξη βασικά, δεν ήταν ότι χρειάστηκα κάτι. Στα 22 εννοώ είναι πολύ, ναι, πολύ όρημη σκέψη για να το σκεφτείς. Ναι, δεν ξέρω, είχα διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο με έβαλε σε αυτόν τον δρόμο. Μετά από κάποιες συγκυρίες ξεκίνησα και είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και έχεις πλάνα για τα επόμενα χρόνια? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Σίγουρα. Σίγουρα. Έχω πολλά πλάνα. Ναι, παιδί μου, θα μείνεις... Στο σπίτι μου ο τείχος είναι stickers παντού. Αλήθεια. Α, έχεις τέτοιο board. Έχεις προγραμματίσει τι θα κάνεις. Inspirational board, ας πούμε. Ναι. Inspirational board ή πραγματικά πράγματα, δηλαδή. Πραγματικά πράγματα. Σε 2 χρόνια θέλω να κάνω αυτό. Ναι, πραγματικά πράγματα. Αλήθεια. Και τι έχει πάνω αυτός ο τείχος, δηλαδή, φωτογραφίες? Όχι φωτογραφίες. Πλάνα. Πλάνα. Να πάρω αστέρι Μισλέν μέχρι τα 35. Έχεις κανένα τέτοιο? Διάφορα, εντάξει, θα τα. Σιγά-σιγά. Πρώτα είμαστε στην πρώτη τριετία, μετά θα το φτιάξω. Τα έχεις βάλει έτσι. Από τους τρεις, ναι. Ο Πάνος, Σωτήρης και ο Λεωνίδας, σε ποιο εστιατόριο θα πήγαινες πρώτο, δεύτερο και τρίτο να φας? Γιατί και οι τρεις έχουν εστιατόρια. Δεν νομίζω ότι θα έβαζα κάποια συγκεκριμένη σειρά. Ωραία. Με ραντεβού με μια κοπέλα, σε ποιο από τα τρία θα πήγαινες? Ναι. Κάτσε να δούμε ποιο είναι πιο ρομαντικό. Νομίζω στο Ιωαννίδη. Που είναι ιταλικό. Ναι. Είναι και μικρό. Ναι. Δίπλα-δίπλα δεν μπορείς να κουνηθείς. Σωστό και αυτό. Είναι ωραία. Και χαμηλός ο φωτισμός. Τη μαμά σου σε ποιο θα την πήγαινες? Νομίζω στο Κουτσόπουλο. Ναι. Το συμπαθεί γι' αυτό? Όχι, γιατί νομίζω η κουζίνα αυτή της αρέσει περισσότερο. Ναι. Και αν ερχόταν ο βραβευμένος με Μισλέν αστέρι από το Σαν Σεμπαστιάν. Όχι, σένα θα το πήγαινες.
Ένα βράδυ θα μείνει άνθρωπος, τι θα κάνει. Αλλού, δίπλα, παραδίπλα, στο Φεζενέ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί σου, πραγματικά είσαι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, καλή τύχη, είσαι πολύ ήρεμο, βγάζεις μια ηρεμία. Και στο site σου καλή τύχη και σε επόμενες δουλειές. Και στα επιχειρηματικά σου, αυτά που κάνεις. Και σε 3 χρόνια από τώρα σε ξανά έχουν να μας πει, όχι νωρίτερα μας έχουν, αλλά να έχεις καλύτερα ασθένεια.